Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ, Βίκη, για την εισαγωγή. Πριν ξεκινήσουμε, να σας πω πολύ λίγα λόγια για τον εαυτό μου. Στο παρελθόν έχω υπάρξει ξενοδόχος. Είχα από το 2005 μέχρι το 2010 ένα ξενοδοχείο στα Καλάβρητα. Από το 2011 και μετά ασχολούμαι με το κομμάτι των online κρατήσεων και γενικότερα του ηλεκτρονικού distribution, κανάλια, GDS και τα σχετικά στα ξενοδοχεία, στο ξενοδοχειακό χώρο. Και από το 2022 είμαι στο ανθρώπινο δυναμικό, έχω ενταχθεί της Web Hotelier Primal Res, που είναι ο ηγέτης στην ελληνική αγορά όσο αφορά Booking Engine, Channel Manager. Τώρα έχουμε αναπτύξει και, δύο καινούργια προϊόντα, το PMS, το Hotelizer, καθώς και το Logia, που είναι μια συνολική πλατφόρμα διαχείρισης vacation rentals. Η σημερινή ομιλία έχει να κάνει με το πώς μπορείτε να αυξήσετε τις direct κρατήσεις σας. Η προηγούμενη ομιλία, για όσους δεν ήταν εδώ πέρα, είχε να κάνει με το πώς πηγαίνουν οι κρατήσεις για τη χρονιά του 2023. Νομίζω ότι τα μηνύματα είναι σε γενικό βαθμό θετικά. Στο επίπεδο ότι έχουν ξεκινήσει από νωρίς οι κρατήσεις και επιστρέφει μια κανονικότητα στον τρόπο που κλείνουν οι ταξιδιώτες και τις διακοπές τους και τις πτήσεις τους γενικότερα, το κάνουν λίγο πιο νωρίς, επειδή με την πανδημία είχαμε δει ότι όλα αυτά θα γινόντουσαν τελευταία στιγμή. Ξεκινώντας τώρα, να σας πω πώς θα αυξήσετε τις απευθείας κρατήσεις σας. Αυτό που θέλω να έχετε υπόψη σας είναι ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τη μηχανή κρατήσεων που έχετε στην ιστοσελίδα σας, μέσω της οποίας πραγματοποιείτε μια online κράτηση. Ξεκινάμε από ένα πολύ πολύ γενικότερο περιβάλλον και καταλήγουμε εκεί πέρα. Θα δούμε τι πρέπει να προσέχετε σε όλη αυτή την πορεία. Να σας πω επίσης ότι το πόσες direct κρατήσεις θα πάρετε έχει να κάνει πάρα πολύ και με τον προορισμό στον οποίο βρίσκεστε. Υπάρχουν κάποια νησιά ή κάποιοι προορισμοί που είναι πάρα πολύ εξαρτημένοι από το tour operating. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι προορισμοί που υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να έρθει, εύκολοι τρόποι να έρθει κάποιος ταξιδιώτης. Είναι διαφορετικό να είναι κάποιος ξενοδόχος στη Σκιάθο ή στην Go, που οι πτήσεις, οι διεθνείς από low cost carriers ή από flag carriers είναι ελάχιστες σε σχέση με το να είναι σε κάποιο νησί όπως είναι, ας πούμε, η Μύκονος ή σε ένα προορισμό όπως είναι η Αθήνα, που οι διάδρομοι για να έρθουν, οι τρόποι να έρθει κάποιος ταξιδιώτης είναι πολύ πολύ περισσότεροι. Αντίστοιχα, οι Κυκλάδες είναι ένας προορισμός που βοηθάει τις direct κρατήσεις. Υπάρχει το island hopping, είναι ταξιδιώτες που δεν κλείνουν πακέτα. Προτιμούν να οργανώνουν μόνοι τους τις διακοπές, να πηγαίνουν από το ένα νησί στο άλλο. Οπότε κρατήστε αρχικά ότι είστε δέσμοι του προορισμού σας, οπότε σε συλλογικό επίπεδο, αν κάτι πρέπει να προσπαθήσετε για τον προορισμό στον οποίο βρίσκεστε, είναι να μπορεί κάποιος να έρθει απευθείας από το εξωτερικό στο τοπικό σας αεροδρόμιο, χωρίς να εξαρτάται από τους tour operator. Όσους περισσότερους τέτοιες πτήσεις έχετε, τόσο καλύτερα θα πάνε και οι direct κρατήσεις σας. Τώρα, επειδή καταλαβαίνω ότι σε συλλογικό επίπεδο δεν είναι εύκολο να επηρεάσετε πράγματα πολύ εύκολα, είναι πολύ σύνθετα, πάμε τώρα να δούμε τι μπορείτε να κάνετε στη δική σας δουλειά, στη δική σας επιχείρηση, στο δικό σας κατάλημα και ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο σας το πουλάτε από πολλά κανάλια ή θα έπρεπε να το πουλάτε από διάφορα και πολλά κανάλια, γιατί συνήθως οι περισσότεροι ξενοδόχοι έχουν την ανάγκη των καναλιών. Το πιο γνωστό είναι η Booking, υπάρχει η Expedia, υπάρχουν και άλλοι μετά. Το Airbnb έχει ανέβει τώρα τελευταία, το VRBO για τις βίλες. Οπότε έχετε παρουσία σε πάρα πολλά σημεία. Για να δουλέψει το direct, πρέπει να προσέξετε σε όλα αυτά τα σημεία που μπορεί κάποιος να βρει την επιχείρησή σας και το ξενοδοχείο σας, να βλέπει τα ίδια πράγματα. Ξεκινάμε από τις φωτογραφίες, το οποίο είναι ένα μεγάλο πλήγμα, θα μπορούσα να πω, σε πολλά ξενοδοχεία, ειδικά σε παλιότερα ξενοδοχεία, γιατί κάνουν μια φωτογράφηση στην αρχή όταν χτίζονται και όταν ξεκινάνε τη λειτουργία τους και μετά οι ξενοδόχοι πολλές φορές δυσκολεύεστε να πληρώσετε ένα φωτογράφο επαγγελματία για να ξανάρθει να φωτογραφίσει. Στην πορεία κάνετε κάποιες αναγεννήσεις. Αυτό σας τραβάει ακόμα πιο πίσω με τη λογική ότι λέτε δεν θα βγάλω φέτος φωτογραφίες γιατί στο τέλος σεζόν θα κάνω μια ανακαίνιση.
Έρχεται ο καιρός, κάνετε την ανακαίνιση, μετά ξεκινάει η σεζόν, ίσα-ίσα προλαβαίνετε να τελειώσει την ανακαίνιση, αφήνει το φωτογράφο πίσω, το επόμενο φθινόπωρο πάλι θέλετε να κάνετε κάπου αλλού μέσα στο ξενοδοχείο μια ανακαίνιση, οπότε υπάρχουν καταλήμματα τα οποία μπορεί να έχουν φωτογραφίες που είναι 5-10 χρόνια πίσω. Πραγματικότητα να είναι πολύ καλύτερη, αλλά εσείς να μην παίρνετε φωτογραφίες και να μην δίνετε λεφτά σε έναν επαγγελματία φωτογράφο να έρθει να φωτογραφεί σε αυτή την πραγματικότητα. Χάνετε ένα πολύ σημαντικό πράγμα που είναι η παρουσία σας στο ίντερνετ που σε ένα ξενοδοχειακό site ή σε ένα πόρταλ του ξενοδοχείων όπως είναι η Booking ή η Expedia, αυτό που κοιτάει ο άλλος είναι φωτογραφία. Φωτογραφίες και σχόλια κοιτάνε πάρα πολύ, αλλά η φωτογραφία είναι το μισό πράγμα που κοιτάει ο άλλος για να σας επιλέξει. Οπότε δώστε πολύ μεγάλη βάση στις φωτογραφίες και θα πρέπει όλες τις φωτογραφίες να είναι είτε μπαίνει κάποιος στην Booking, είτε μπαίνει στην Expedia, είτε μπαίνει στο site σας, είτε μπαίνει στην Google και ψάχνει, να βλέπει τις ίδιες φωτογραφίες. Αν κρατήσετε παλιό φωτογραφικό υλικό στο site σας και η Booking που σας πουλάει καλύτερα σας λέει βάλετε φωτογραφίες και κάνετε ανεβάζετε φωτογραφίες μόνο για την Booking, μένει πίσω η ιστοσελίδα και η μηχανή κρατήσεων. Πολιτικές. Εννοούμε ακυρωτική πολιτική, πολιτική πληρωμών. Πάλι θα πρέπει να είναι κοινή για όλα τα κανάλια πώλησης και αν είναι κάπου να δώσετε κάποιο προβάδισμα, αυτό το προβάδισμα θα πρέπει να είναι πάλι στην ιστοσελίδα σας. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα την οποία εσείς μπορείτε να την εκμεταλλευτείτε για το κατάλημά σας. Η Booking και η Expedia δεν σας αφήνουν απόλυτη ελευθερία όσο αφορά τον τρόπο πληρωμής που θα ορίσετε και τα ακυρωτικά που θα ορίσετε. Σας έχουν συνήθως 2, 3, 4, 5 το πολύ επιλογές και πρέπει να διαλέξετε. Λειτουργούν υπέρ του ταξιδιώτη που ψάχνει να βρει που θα μείνει με τη λογική ότι οι πολιτικές ανάμεσα στα διάφορα ξενοδοχεία είναι λίγο πολύ κοινές. Αυτό που μπορείτε να κάνετε με μια σωστή μηχανή κρατήσεων που σας δίνει απεριόριστες δυνατότητες να ορίσετε ό,τι θέλετε, είναι να έχετε κάτι ελάχιστα καλύτερο από αυτό που προσφέρει Booking ή Expedia που σας υποχρεώνει έτσι, με τις preset πολιτικές που έχουν. Οπότε σε κάποια επικοινωνία που θα έχουν μαζί σας και θα σας πούνε γιατί από το site σας προσφέρετε κάτι καλύτερο, ένας account manager της Booking, θα του πείτε αν μπορεί και το δικό σου το σύστημα να προσφέρει αυτό που προσφέρω εγώ από τη σελίδα μου, ευχαρίστως, κάντο και εσύ. Άμα δεν μπορεί το σύστημά σας να υποστηρίξει τη δικιά μου εμπορική πολιτική, δεν θα προσαρμοστώ εγώ στην πολιτική της Booking, εσείς θα πρέπει να προσαρμοστείτε στη δικιά μου την πολιτική. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν καταλήμματα που όχι μόνο δεν κάνουν αυτό, που δίνουν καλύτερους όρους στην Booking και στην Expedia σε σχέση με τον direct πελάτη. Αυτό είναι παράλογο, ο πελάτης ψάχνεται, βλέπει τι προσφέρει ο ένας, βλέπει τι προσφέρει ο άλλος. Η Booking και η Expedia είναι πολύ δυνατά brand names και υπάρχει ένα θέμα εμπιστοσύνης. Σκεφτείτε το κι εσείς αν πηγαίνατε σε μια χώρα στο εξωτερικό, πιο εύκολα θα κλείσετε μέσω Booking Expedia που ξέρετε ότι θα σας βρούνε κάποια εναλλακτική αν πάει κάτι στραβά σε σχέση με το να κλείσετε direct. Οπότε προσέξτε το θέμα των πολιτικών και εννοείται, αν και πάλι αν μπει κάποιος μέσα σε διάφορα ξενοδοχεία θα δει και εκεί πέρα παραδείγματα που δεν ισχύουν, το κομμάτι των τιμών. Κανένας πελάτης σας δεν πρόκειται να πληρώσει ακριβότερη τιμή direct σε σχέση με το ότι θα βρει στην Booking και την Expedia. Όταν μπαίνετε και κάνετε μία προσφορά στην Booking, είτε είναι mobile rates, είτε είναι για συγκεκριμένες χώρες, είτε είναι οτιδήποτε, αυτή την προσφορά, αν θέλετε να έχει κάποια τύχη και στο σελίδα σας, θα πρέπει να τη στήσετε και στη μηχανή κρατήσεων και να την προσφέρετε directly στον πελάτη σας. Οπότε προσέχουμε να έχουμε ίδιες πολιτικές, ίδιες τιμές και ίδιο content, φωτογραφίες, αλλά και κείμενο, έτσι, δηλαδή είναι μόνο και φωτογραφίες. Ακόμα και τα facilities πρέπει να είναι updated στη σελίδα σας και στη μηχανή κρατήσεων σε σχέση με το τι παρουσιάζεται στην Booking. Οπότε προσέχετε αυτά τα τρία πράγματα να είναι κοινά όπου υπάρχει η ιντερνετική παρουσία του καταλήμματός σας. Το επόμενο βήμα είναι να στήσετε το κατάλημά σας σωστά σε κάποια εργαλεία που σας προσφέρει η Google, που είναι αυτή τη στιγμή η κυρίαρχη μηχανή κρατήσεων και οι περισσότεροι ταξιδιώτες, ειδικά όταν μιλάμε από Ευρώπη και Αμερική, ψάχνουν μέσω της συγκεκριμένης εταιρείας. Το Google My Business είναι η δυνατότητα που σας δίνει η ίδια η Google να βάλετε μέσα πληροφορίες για το κατάλημά σας, έτσι, την τοποθεσία του, το πότε λειτουργείτε, το τι παρέχετε. Όλες αυτές τις πληροφορίες
πρέπει να τις ενημερώνετε εσείς οι ίδιοι. Υπάρχει τρόπος να μπείτε και να κάνετε claim τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Πολλές φορές, αν έχετε κάποια δυσκολία, ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε είναι αυτός που σας έχει κατασκευάσει την ιστοσελίδα. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια σωστή παρουσία στην Google. Γιατί τι γίνεται αυτό? Γιατί ζητάμε μια σωστή παρουσία στην Google? Γιατί πολλοί ταξιδιώτες θα μπουν σε κάποιον OTA να ψάξουν μια συγκεκριμένη περιοχή, να δούνε τι καταλήματα υπάρχουν, να βάλουν ένα budget και να καταλήξουν σε 2-3-4 επιλογές τις οποίες θεωρούν ότι τους αρέσει και μπορούν να πληρώσουν. Και το επόμενο πράγμα που θα κάνουν είναι ότι θα έρθουν και θα ψάξουν με το όνομα του ξενοδοχείου. Αυτό το κάνουν γιατί θεωρούν ότι στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου θα βρούνε περισσότερη πληροφορία από ότι σε κάποιο κανάλι. Τα κανάλια, μην ξεχνάμε, ότι σας δίνουν ένα δεδομένο χώρο στον οποίο μπορείτε να παρουσιάσετε το ξενοδοχείο σας. Είτε είστε το Hilton, είτε είστε μία βίλα στην Κρήτη, η Booking θα βάλει το όνομα του καταλήματος, θα βάλει 50 φωτογραφίες, ή δεν ξέρω αν έχει αλλάξει τώρα τελευταία, θα βάλει ένα συγκεκριμένο κείμενο, θα βάλει τα μεμένη της και θα έχετε όλοι το ίδιο πράγμα. Σας ζητάνε να υπάρχει ομοιομορφία στο πώς ονομάζετε τα δωμάτια. Ακολουθείτε την πλατφόρμα της Booking και τις προδιαγραφές της. Στο site ξέρει ο ταξιδιώτης, η θεωρεί, ότι εκεί πέρα θα βρει περισσότερη πληροφορία και έχετε απόλυτη ελευθερία να παρουσιάσετε το ξενοδοχείο σας όπως θέλετε, τον προορισμό και τα δυνατά του σημεία όπως θεωρείτε ότι είναι καλύτερο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηθεί και από πίσω σε τεχνικό επίπεδο σωστά η ιστοσελίδα και το ξενοδοχείο, προκειμένου κάποιος που θα ψάξει με το όνομα να μπορεί να πέσει πάνω στο επίσημο site. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να προσέξετε στο κομμάτι της Google, ή θεωρούμε ότι είναι καλό να το κάνετε, είναι το κομμάτι των τα λεγόμενα Google Hotel Ads, τα οποία είναι πληρωμένη διαφήμιση ουσιαστικά, προκειμένου να κλείσει κάποιος το ξενοδοχείο σας. Όπου τι γίνεται, βλέπουμε εδώ πέρα το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Κάποιος θα ψάξει με το όνομα του ξενοδοχείου. Η Google βγάζει στο δεξί κομμάτι ενός desktop ένα box, ένα κουτάκι που έχει φωτογραφίες, έχει reviews, έχει τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, αλλά έχει και τιμές από διαφόρους παρόχους που πουλάνε το ξενοδοχείο. Οπότε εδώ πέρα βλέπουμε ότι το ξενοδοχείο το ίδιο είναι στην πρώτη γραμμή και από κάτω είναι ένα site το οποίο δεν το έχω ξανακούσει. Συνήθως θα δείτε την Booking, την Expedia, έτσι, το Hotels.com που είναι σε Expedia, διάφορους παρόχους. Οπότε η Google παίρνει και φέρνει τιμές και σας λέει πόσο πουλιέται το ξενοδοχείο από διάφορες εταιρείες. Καλό είναι να έχετε παρουσία και με την ιστοσελίδα σας, προκειμένου να τραβήξετε τον πελάτη και να έρθει να κάνει μια απευθείας κράτηση. Οικονομικά δεν είναι το ίδιο ακριβώς, γιατί πολλές φορές θα χρειαστεί, όταν είναι paid η καταχώρηση, όπως είναι αυτή, να πληρώσετε ένα ποσοστό προμηθείας στην Google. Πάλι είστε κερδισμένοι, γιατί έχετε πάρει τον πελάτη, τον έχετε τραβήξει από την Booking και Expedia, τον έχετε φέρει στη δικιά σας ιστοσελίδα. Επόμενες συμβουλές για το τι μπορείτε να κάνετε. Έτσι έχει ξεκινήσει ο πελάτης, σας έχει βρει κάπου, έχει ψάξει στην Google, έχει έρθει στο site σας. Θα πρέπει να φτιάξετε ένα πάρα πολύ καλό website. Ατάκες του στυλ, έχω ένα ξάδερφο που φτιάχνει ιστοσελίδες, είναι ένα καλό παιδί εδώ πέρα στο νησί να το στηρίξουμε, είναι κάτι το οποίο σας κοστίζει πάρα πολύ ακριβά. Έχουμε 2023, δεν είναι τεχνολογικά δύσκολο ένα website ξενοδοχείου. Δεν φτιάχνουμε κάποιο ειδησογραφικό πόρταλ, έτσι να έχει 150.000 σελίδες. Ο πελάτης θέλει να βλέπει τα δωμάτια, να έχετε ωραίες φωτογραφίες, να έχετε φωτογραφίες από τα μπάνια σας, έτσι, δηλαδή να έχετε φωτογραφίες από όλους τους χώρους του ξενοδοχείου, να μην κρύβετε. Έτσι, άμα μπει κάποιος πελάτης και βλέπει μόνο λεπτομέρειες και φωτογραφίζετε κοντινά εσπρέσο, ας πούμε, καφέδες και μια θάλασσα, καταλαβαίνει ότι δεν έχετε κάτι άλλο να φωτογραφίσετε. Για να τα κάνετε σωστά, θα πρέπει να βρείτε κάποια εταιρεία, κάποιο agency, που να έχει εμπειρία στο χώρο του τουρισμού, να έχει κάνει και άλλες 10, 15, 20, 100 δουλειές με ξενοδοχεία και να μπορέσει να σας συμβουλέψει.
μπορεί να σας κοστίσει αρχικά κάτι παραπάνω από το να το φτιάξει ο ξάδερφος, αλλά είναι χρήματα τα οποία θα σας επιστραφούν στη συνέχεια πολλαπλάσια πίσω στην επιχείρηση από direct κρατήσεις. Επίσης, μεταφράσεις. Είναι κάτι στο οποίο έχουν επενδύσει πάρα πολύ τα κανάλια. Αν πάτε στην Booking, θα δείτε ότι το ξενοδοχείο σας μπορεί να είναι μεταφρασμένο σε 20, 30, 40 γλώσσες. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχετε τη δυνατότητα να το μεταφράσετε κι εσείς σε τόσες πολλές γλώσσες. Αλλά πέρα από τα ελληνικά και τα αγγλικά, μπορείτε να κάνετε μια γρήγορη έρευνα, να μπείτε μέσα στα Google Analytics και να δείτε από ποιες χώρες έρχονται στην ιστοσελίδα, να μπείτε μέσα στην Booking και στην Expedia, αν δουλεύετε μαζί τους, και να δείτε εκεί από πού έρχονται κρατήσεις και να μεταφράσετε αρχικά την ιστοσελίδα σας και στη συνέχεια και τη μηχανή κρατήσεων στις γλώσσες όπου βλέπετε ότι έχετε επισκέπτες από αυτές τις χώρες που μιλούν τις γλώσσες. Αν δουλεύετε, ας πούμε, πολύ με την ιταλική αγορά, μεταφράστε και την ιστοσελίδα και τη μηχανή κρατήσεων στα ιταλικά. Δεν θα σας κοστίσει πάρα πολύ. Έτσι, το site ενός ξενοδοχείου δεν έχει πάρα πολλές. Δεν είναι ένα βιβλίο, δεν έχει πολλές λέξεις να μεταφραστούν. Πέρα από το site όμως, θα πρέπει να μεταφράσετε και τη μηχανή κρατήσεων. Γιατί ένας Ιταλός που βλέπει ένα site στα ιταλικά αισθάνεται άνετα, γιατί δεν μιλάνε καλά αγγλικά, ας πούμε, οι Ιταλοί, για παράδειγμα, και θα έρθει στη μηχανή κρατήσεων και εκεί πέρα θα πέσει πάνω στα αγγλικά, είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για να μην κλείσει. Αν δει μεταφρασμένες πολιτικές ακυρώσεων, πώς θα πληρώσει στη δική του γλώσσα, του το κάνετε πάρα πολύ πιο εύκολο να κλείσει μαζί σας direct με το ξενοδοχείο. Οπότε αυτό είναι κάτι που σας το προτείνω και δουλεύει. Δεν χρειάζεται να κάνετε 10 γλώσσες μέσα σε μία χρονιά. Μπορείτε να πείτε ότι κάθε χρόνο προσθέτω μία-δύο γλώσσες στη σελίδα και στη μηχανή κρατήσεων. Δοκιμάστε το. Θεωρώ ότι 9 στις 10 φορές, για να μην πω 10 στις 10, δουλεύει και θα σας φέρει τα λεφτά που θα δώσετε στο μεταφραστή, θα τα πάρετε πίσω. Επίσης, η ιστοσελίδα είναι κάτι δυναμικό, το οποίο πρέπει να το παρακολουθείτε. Δεν κάνετε μια ιστοσελίδα φέτος και την έχετε τα επόμενα 3-4 χρόνια και την αφήνετε εκεί πέρα να κάθετε με το περιεχόμενο που έγινε στην αρχή της. Θα πρέπει να μπαίνετε μέσα και να την ενημερώνετε. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να βγάλετε μια προσφορά, επειδή σας είπε ο web designer ότι πρέπει να έχουμε και σελίδα με offers και το φτιάξατε, ας πούμε, το 22 το site σας, να μείνει αυτή η προσφορά, να έχουμε 2023 και να μπαίνει κάποιος πελάτης και να βλέπει την περσινή προσφορά. Αυτό δείχνει μια παραμελημένη εικόνα για τη σελίδα και ο πελάτης θεωρεί ότι μπορεί να αντιμετωπίσει και μια παραμελημένη εικόνα ξενοδοχείου όταν θα φτάσει στο κατάλημά σας. Δείξτε μια φροντισμένη εικόνα για το site σας και θα θεωρήσει ότι θα βρει κάτι φροντισμένο όταν θα φτάσει στον προορισμό και θα μπει στο ξενοδοχείο σας. Ένα πράγμα που κάνει κακό στις direct κρατήσεις είναι να είστε σε loyalty προγράμματα της Booking, το Genius ή της Expedia, το Members που έχει τιμές για μέλη και να μην έχετε κάτι αντίστοιχο και στη δικιά σας ιστοσελίδα. Γιατί έρχονται τα κανάλια και καλώς έρχονται και μπράβο τους και καλά κάνουν και βάζουν εσάς να δώσετε μία έκπτωση στους δικούς τους καλούς πελάτες. Και μπαίνουν όλα τα ξενοδοχεία του προορισμού και θα οδηγήστε να κατεβάζετε απλά το ADR σας και τις τιμές που πουλάτε με όλα αυτά τα εργαλεία. Οπότε φτιάξτε κι εσείς το δικό σας loyalty πρόγραμμα. Δεν θα έχει προφανώς τη δύναμη που έχει το loyalty της Booking, στο οποίο όμως γίνεσαι πάρα πολύ εύκολα μέλος και τέλει όλοι παίρνουν αυτές τις loyalty τιμές, αλλά τουλάχιστον θα μπορείτε να έχετε το ίδιο εργαλείο που έχει Booking και Expedia για τους direct πελάτες και να τους δίνετε μια καλύτερη τιμή. Επίσης, αξιολογήστε πόσο αξίζει να είσαι μέσα σε αυτά τα loyalty προγράμματα. Δηλαδή, ο κάθε πελάτης της Booking είναι σκεπτόμενοι άνθρωποι αυτοί, έτσι, βλέπουν τα σχόλια, βλέπουν που βρίσκεται το κατάλημα, βλέπουν τις φωτογραφίες. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος είναι genius της Booking, του προτείνει Booking και αυτός με τυφλά μάτια πηγαίνει και κλείνει. Δεν έχω δει κάποιο ξενοδόχο να φεύγει από κάποιο τέτοιο πρόγραμμα και να καταστρέφεται, ας πούμε, η επιχείρησή του επειδή έφυγε από το genius της Booking ή από το αντίστοιχο πρόγραμμα της Expedia. Δηλαδή,
πρέπει λιγάκι να ζυγίζετε και αυτά που ακούτε από τους συνεργάτες που μιλάτε στα διάφορα κανάλια, κατά πόσο ισχύουν ή δεν ισχύουν. Να έχετε υπόψη σας ότι τα κανάλια αυτό που θέλουν είναι ο πελάτης που κλείνει, που έχει ένα δεδομένο ποσό. Έτσι, ο ένας πελάτης της Booking ξέρει ότι έχει 100 ευρώ το βράδυ να πληρώσει. Αυτό που προσπαθεί το κανάλι είναι ο πελάτης με τα 100 ευρώ να πάρει το καλύτερο value που μπορεί. Αυτό το κάνουν οδηγώντας σας εσείς να κατεβάζετε τις τιμές σας. Αυτοί το κατοστάρικο θα το πάνε. Οπότε θέλουν ο πελάτης τους να πάει στην καλύτερη δυνατή επιλογή. Το κατοστάρικο θα το πάρει ο ξενοδόχος, θα πάρουν το commission τους, έτσι. Αξιολογήστε κατά πόσο αξίζει να είστε σε loyalty προγράμματα. Τώρα, πηγαίνοντας στο Booking Engine, στη διαδικασία κράτησης, όταν έρθει κάποιος και ψάχνει να βρει να μείνει, άρα είναι πολύ κοντά στο να κλείσει μαζί σας, ένα πλεονέκτημα τεράστιο που έχετε είναι ότι γνωρίζετε καλά την περιοχή σας και είστε locals εκεί πέρα και μπορείτε να του πουλήσετε υπηρεσίες ή να τον ρωτήσετε πράγματα, έτσι, που δεν αγοράζει κάτι, πράγμα το οποίο δεν το κάνουν το ίδιο αποτελεσματικά τα κανάλια. Οπότε εδώ πέρα βλέπουμε ένα παράδειγμα όπου το ξενοδοχείο προσφέρει έξτρα υπηρεσίες, είτε αυτές τις παρέχει το ίδιο ή πολλές φορές μπορεί να είναι και από τρίτους παρόχους, έτσι κάποιο transfer το κάνει κάποιος εξωτερικός, κάποια λουλούδια τα οποία τα αγοράζει απ' έξω. Αυτό δείχνει μια φροντίδα για τον πελάτη. Πρώτον, θα πάρετε κάποιες κρατήσεις ακριβώς επειδή ο πελάτης θα δει σε ένα σημείο ότι μπορεί να πάρει περισσότερα πράγματα πέρα από τη διαμονή του. Αλλά δείχνει, όπως λέγαμε και πριν, και πάλι μια φροντισμένη εικόνα. Αν διαφημίσετε εδώ πέρα ότι πουλάτε εκδρομές, ας πούμε, στον προορισμό, δεν θα γίνουν απαραίτητα κρατήσεις τη στιγμή της κράτησης, αλλά ξέρει ο πελάτης ότι είναι ένας καλός ξενοδόχος και όταν θα φτάσω στο ξενοδοχείο θα μπορώ να αγοράσω εκεί πέρα εκδρομή, τοπικά. Οπότε διαφημίστε και το τι μπορείτε να του πουλήσετε και πάρτε ένα προβάδισμα σε σχέση με τα κανάλια, γιατί τα κανάλια δεν ξέρουν τόσο καλά την περιοχή σας και μπορείτε εσείς να πουλήσετε καλύτερο transfer, να τονίσετε. Άλλο το transfer που πουλάει στη Ρόδο η Expedia, που είναι ένα πούλμα που πηγαίνει σε 10 ξενοδοχεία, και άλλο το transfer που θα το πουλήσετε εσείς. Αυτά πρέπει να τα τονίζετε και έχετε δυνατότητα να τα πουλάτε μέσα από τη μηχανή κρατήσεων. Τώρα, πέρα από το κομμάτι της μηχανής κρατήσεων, θα σας μιλήσω και για δύο εργαλεία εντάχει που βοηθούν επίσης τις direct κρατήσεις. Το ένα είναι ότι σίγουρα βοηθάει στην ιστοσελίδα σας να έχετε ένα widget που να συγκρίνει τιμές ανάμεσα στα κανάλια και στις direct τιμές του ξενοδοχείου. Γιατί πολλές φορές το ταξίδι όταν ψάχνει κάποιος να κλείσει κάπου είναι ότι θα σας βρει από τα κανάλια, θα έρθει στην ιστοσελίδα και μετά το επόμενο του βήμα, αφού δει πόσο πουλάτε εσείς directly, θα ήταν να πάει να δει πίσω στην Booking πώς θα βρει το ξενοδοχείο. Μπορεί να το είχε δει και πριν, αλλά να το ξέχασε, να ξαναγυρίσει στην Booking. Έχοντας ένα τέτοιο εργαλείο όπως είναι το Rate Parity, μια πλατφόρμα με γεστοποίηση του conversion rate, ο επισκέπτης δεν χρειάζεται να φύγει, γιατί θα δει πόσο πουλάει Booking, πόσο πουλάει Expedia, πόσο πουλάει directly, και εδώ πέρα στο direct πελάτη μπορείτε να του προσφέρετε και κάποια επιπλέον benefits. Δεν έχουν να κάνει με έκπτωση πάντα, μπορεί να είναι κάποια, εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχει ένα welcome drink ουσιαστικά και ένα late checkout. Αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορεί να τα προσφέρετε ούτως ή άλλως και μπορεί να τα προσφέρετε και σε όλους τους πελάτες σας και καλά κάνετε. Απλά εδώ πέρα το τονίζουμε και το παρουσιάζουμε σαν να είναι ένα benefit όταν γίνει μια direct κράτηση. Το επόμενο εργαλείο που υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε είναι το κομμάτι του να μετατρέπετε μια offline direct κράτηση σε online direct κράτηση. Πώς λειτουργεί αυτό το κομμάτι? Είναι ένα module που υπάρχει μέσα στο Web Hotelier, λέγεται Quotelier. Όταν σας στείλει κάποιος ένα email ή όταν σας πάρει ένα τηλέφωνο ότι θέλει να μάθει πόσο κάνει ένα δωμάτιο και τι υπάρχει διαθέσιμο, αυτό που συνήθως κάνουν οι περισσότεροι ξενοδόχοι είναι ότι έχουν κάποιο πρότυπο email, κάνουν ένα copy-paste, ψάχνουν λιγάκι, βάζουν κάποιες τιμές, βάζουν κάποιους τύπους δωματίων και στέλνουν ένα email στον πελάτη και μετά ξεκινάει μια αλληλογραφία
μέσω email, πώς να σε πληρώσω, τι πολιτικές, το να τ' άλλο, και είναι κάτι το οποίο είναι χρονοβόρο. Αυτό που κάνει το Quotelier είναι ότι στέλνουμε μία προσφορά με ένα πολύ πιο επαγγελματικό τρόπο. Είναι ένα link, μέσω email στέλνουμε ένα link στον πελάτη, το οποίο το πατάει, και εδώ πέρα βλέπουμε ένα τέτοιο παράδειγμα, όπου υπάρχουν κάποια βίντεο για τον προορισμό, υπάρχουν οι τύποι των δωματίων, οι τιμές και η διαθεσιμότητα τραβιώνται αυτόματα μέσα από το Web Hotelier. Μπορούμε να βάλουμε καλύτερη τιμή, όπως βλέπουμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα, και μετά ο πελάτης, αν θέλει να κάνει την κράτηση, θα πατήσει στο Accept this offer και θα προχωρήσει και θα ολοκληρώσει την πληρωμή σαν να ήταν μια online κράτηση. Θα βάλει την πιστωτική του κάρτα ή θα τον οδηγήσουμε σε κάποιο τραπεζικό λογαριασμό. Και όταν θα ολοκληρωθεί η κράτηση, θα μας έρθει μια κράτηση στο Web Hotelier σαν να ήταν online κράτηση. Οπότε είναι ένα εργαλείο που παρουσιάζει μια πολύ καλή εικόνα για την επιχείρηση. Μπορείτε να έχετε θεματικά templates, έτσι. Άλλο offer θα στείλετε σε μια οικογένεια, άλλο σε κάποιο ζευγάρι, άλλο σε κάποιον θέλει να έρθει off-season, άλλον σε κάποιον θέλει να έρθει Χριστούγεννα. Οπότε, επειδή το direct δεν είναι μόνο το online direct, υπάρχει και το offline. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να στείλουν email γιατί θεωρούν ότι θα πάρουν μια καλύτερη τιμή. Η τεχνολογία πλέον καλύπτει και αυτή την ανάγκη και μπορείτε να παρακολουθείτε και τα στατιστικά των offline κρατήσεων, που τώρα είμαι σίγουρος ότι κανείς δεν τα ξέρει ποια είναι η πραγματικότητά του. Οπότε αυτά τα δύο εργαλεία, το Rate Parity και το Quotelier, είναι σίγουρα κάτι το οποίο μπορούν να σας βοηθήσουν να αυξήσετε τις direct κρατήσεις σας. Κλείνοντας, πέρα από τις direct, από το θέμα που πώς θα τραβήξουμε απευθείας κρατήσεις, ένα πράγμα που βλέπουμε ότι κάνουν οι ξενοδόχοι πολύ έντονα και δεν τους βοηθάει στο να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, είναι ότι έχουν την τάση να γεμίζουν τα ξενοδοχεία τους νωρίς. Και εδώ πέρα, ας πούμε, η κουβέντα ήταν πώς πηγαίνει ο τουρισμός για το 2023. Αν σε σχέση με την περσινή μέρα είμαστε 50% πάνω σε σχέση με πέρσι, δεν σημαίνει ότι στο τέλος του χρόνου θα είμαστε 50% πάνω, γιατί είναι πεπερασμένος ο αριθμός των δωματίων και των ημερών που πουλάμε. Σημαίνει ότι απλά η Ελλάδα γεμίζει πιο γρήγορα. Και γεμίζει πιο γρήγορα, και όσο γεμίζει, οι τιμές ανεβαίνουν. Αν κάποιος ξενοδόχος έχει την ψυχραιμία να κρατήσει και πιο last minute τα δωμάτια του, θα τα πουλήσει σε καλύτερη τιμή. Αντιλαμβάνομαι ότι οι ξενοδόχοι νιώθουν άνετα όταν βλέπουν το ξενοδοχείο γεμάτο. Αν ρωτήσει κάποιο ξενοδόχο τι προτιμάς, να έχεις 100% πληρότητα και να έχεις πουλήσει στα 50 ευρώ το δωμάτιο, ή 50% πληρότητα και να έχεις πουλήσει στα 100 ευρώ το δωμάτιο, άρα ο τζίρος είναι ο ίδιος, όλοι οι ξενοδόχοι θα πείτε ότι εγώ προτιμάω να έχω το ξενοδοχείο μου γεμάτο. Εντάξει, και όταν θα έχετε γεμίσει, θα λέτε πω κι άλλο ένα, να είχα να το πουλάγα. Κρατήστε το άδειο για να το πουλήσετε εκείνη τη στιγμή. Αυτή είναι η άποψή μου. Να ξεκαθαρίσω ότι το ξενοδοχείο δεν είναι δικό μου και αν σας μείνει άδειο, δεν φέρω καμία ευθύνη. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια είναι ένα pattern το οποίο επαναλαμβάνεται. Okay, δώστε κάποια δωμάτια από νωρίς, αλλά δείχτε και μία ψυχραιμία και μην προσπαθείτε να γεμίσετε το ξενοδοχείο σας πάρα πολύ νωρίς. Υπάρχουν last minute κρατήσεις. Εκμεταλλευτείτε τις. Αυτά από μένα. Είμαι και ένα λεπτό νωρίτερα. Μία-δύο ερωτήσεις μπορούμε να πάρουμε, αν έχετε. Για τον κύριο Κουνέλη. Ο κύριος Αμανάκης μπορεί να έρθει να βάλει το μικροφωνό του. Υπάρχει κάποια ερώτηση για τον κύριο Κουνέλη? Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ χρήσιμα. Να ευχηθώ εγώ οι ξενοδόχοι να κάνουν κάθε μέρα όλο και περισσότερες απευθείας κρατήσεις, αν γίνεται. Έχουμε κάνει άλματα τα τελευταία, ας πούμε, 5 χρόνια. Ναι, βελτιώνεται πολύ η κατάσταση όλων μας, έτσι, γιατί όλοι είμαστε στο ίδιο χώρο. Ναι. Τους Έλληνες... Ακούνε οι Έλληνες. Την ελληνική πελατεία μπορούν να την πάρουν από την Booking και να την φέρουν στο site τους. Την παίρνουν τηλεφωνικό, όχι στο site, στο τηλεφωνικό τους κέντρο. Γεια σας, είδα στην Booking πουλάτε 100, πώς θα μου το δώσετε? Αυτό γίνεται, αυτό θα γίνεται. Άμα μιλάτε την ίδια γλώσσα και το τηλέφωνο δεν κοστίζει, σε όλες τις χώρες το ίδιο πράγμα γίνεται. Και τι πρέπει να τους δίνουν, την έκπτωση της Booking? Όχι όλοι, γιατί διαφορετικά δεν κάνετε τίποτα. Δώστε τους κάτι, αλλά όχι όλη την έκπτωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.